Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση. Αρχικά με τον συνάδελφό μας, τον Φίβο Κλαβιανό, που είναι εδώ μαζί μας. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Και είδαμε και στο ρεπορτάζ του Χρήστου του Κιμπιζή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις, οι οποίες απολαμβάνουν τον πρώτο καιρό, τη λεγόμενη περίοδο χάριτος, φαίνεται να βιάζεται να τα ανοίξει όλα τώρα. Να τα ανοίξει όλα κατά καλό καιρό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια εσωτερική εσωκομματική αναζήτηση για την επόμενη μέρα και ενώ η περίοδος χάριτος ακόμη καλά κρατεί. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται σε ιδιαίτερη εσωκομματική αναζήτηση, γιατί το 32% που πήρε σχεδόν το επιτρέπει να κάνει την κουβέντα συγκροτημένα, χωρίς εσωστρέφεια, χωρίς καυγά. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βιάζεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να δείξει ότι πιάνει δουλειά την πρώτη μέρα. Και καλά κάνει, είναι σωστό αυτό. Από εκεί και πέρα, τώρα σιγά σιγά έχετε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Πρώτον, με το ότι έρχεται ο Ρέγκλιν και πρέπει να δει τι θα γίνει με τα οικονομικά και τις υποσχέσεις για τη φοροελαφρύνση που έχει δώσει. Βλέπει τιμώρια ο αρμόδιος υπουργός και λέει ότι η κατάσταση είναι ικανοποιητική, δεν είναι και τόσο κακή. Αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του να λυθεί ένα τόσο λεπτό ζήτημα όπως το προσφυγικό. Και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα θέματα. Αυτό που εγώ θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι πρώτον δεν είναι σωστό να κυβερνά σε ορισμένα θέματα με το βλέμμα ακόμα σαν να είναι στην αντιπολίτευση. Δηλαδή το άσυλο. Το άσυλο δεν αφορά τίποτα, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Τσάμπα το ανοίγει, έτσι καλώς και κακουργήματα μπορούν να μπαίνουν οι αστυνομικές δυνάμεις όποτε θέλουν. Δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει τέτοια θέματα, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει θέμα απλής αναλογικής στους Δήμους. Στους Δήμους είναι κατεξοχήν μέρος που είναι πολύ εύκολο οι πολίτες να ελέγχουν αν κάποια δύναμη δεν είναι υπεύθυνη και δεν βοηθάει στο να λύνουν τα προβλήματα της περιοχής και δημιουργεί προσκόμματα. Θα τιμωρηθεί πολύ σύντομα. Δεν υπάρχει λόγος, επειδή έχει πάρει πάρα πολλούς Δήμους και πάρα πολλές περιφέρειες στη Δημοκρατία, έχει τρομερή παντοκατορία σε αυτόν τον τομέα, να θέλει να βοηθήσει τους δημάρχους του η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, θέλει λίγο προσοχή. Έγινε αναφορά το Σαββατοκύριακο από τον κύριο Μηταράκη για τις κατσαρίδες που βρήκε στο Υπουργείο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτή η κυβέρνηση δεν παραλαμβάνει κατσαρίδες στα Υπουργεία. Αντιθέτως, εδώ και πάρα πολλές κυβερνήσεις είχαμε να το δούμε, παραλαμβάνει ένα πλεόνασμα στο εξάδελφο. Θα τα πει φαντάζομαι ο Κωνσταντίνος Μαραβελίδης σε επόμενο ρεπορτάζ παρακάτω. Παραπάνω από 2 δις, παραπάνω από το στόχο, μέσα στο εξάμηνο. Αυτό είναι η καλύτερη άμυνα για να συναντηθεί αύριο ο κ. Μητσοτάκης με τον κύριο Ρέγκλινγκ και να πει ότι να, μια χαρά μπορούμε να επιτυχάνουμε τους στόχους μας και έχουμε τη δυνατότητα για φοροελαφρύνσεις. Ούτως ή άλλως, για να καλησπερίσω σε λίγο και τον Γιώργο Μιχαηλίδη που θα είναι στην παρέα μας. Είναι ήδη. Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό θα το πιάσω από εκεί που τ' άφησε ο Φίβος, ότι είχε την πρώτη συνάντηση ο κύριος Ρέγκλινγκ με τον κύριο Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρας ούτως ή άλλως έχει συναντήσεις γνωριμίας και από εκεί προκύπτει ότι μέχρι στιγμής τα νούμερα είναι τέτοια που η κυβέρνηση δύσκολα μπορεί να κάνει πίσω, σε επικοινωνιακό τουλάχιστον επίπεδο, από αυτά που έλεγε προεκλογικά. Πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να ικανοποιήσει τόσο τον ελληνικό λαό σύμφωνα με αφορμή όλα όσα υποσχέθηκε στην προεκλογική περίοδο, αλλά και τους δανειστές, τους θεσμούς να το πω σωστότερα, διότι δεν θέλει να εκτροχιάσει φυσικά το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο έχει παραλάβει μέχρι στιγμής. Επειδή ανέφερε στη συνάντηση με τον κύριο Ρέγκλινγκ που είχε ο κύριος Σταϊκούρας, αυτό το οποίο βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι οι θεσμοί να λένε κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, αρκεί να τηρήσετε τις δεσμεύσεις και να πετύχετε τους στόχους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι για οποιαδήποτε κενά εμφανίζονται μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει λάβει τη διακυβέρνηση της χώρας εδώ και μια εβδομάδα, σκοπεύει η κυβέρνηση αυτή να κατευθυνθεί σε μια διαδικασία ανάπτυξης περισσότερο της οικονομίας, διότι στηρίζεται και σε μια έκθεση του ΟΣΑ, η οποία λέει ότι για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα την οποία αυξάνεται το ΑΕΠ, το 50% έρχεται στα κρατικά ταμεία μέσα από άμεσους και έμεσους φόρους. Οπότε σε αυτό το σκηνικό μπορούμε να πούμε ότι η κυβέρνηση βαδίζει με σταθερά βήματα προκειμένου να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις της, όπως για παράδειγμα είναι ο ΕΝΦΙΑ. Υπάρχουν συζητήσεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, για το πώς, ποια θα είναι η περικοπή του ΕΝΦΙΑ. Ένα σενάριο είναι 10% περικοπή σε όλους όσοι έχουν περιουσία έως τα 200.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως φωνές και εντός της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες λένε ότι η μείωση θα πρέπει να είναι οριζόντια για να την αντιληφθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Από εκεί και έπειτα τώρα περιμένουμε, σε ένα βαθμό πήγε πολύ καλά η συνάντηση,
περιμένουμε το επόμενο κλίμα το οποίο θα διαμορφωθεί και θα δούμε τα περισσότερα κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων, όπου θα ανακοινωθούν και ορισμένα πράγματα. Όπως και να έχει η Φίβο, βλέπουμε ότι όσο ανοίγει θέμα το Κυριάκος Μητσοτάκης και όσο βιάζεται να βάλει την κυβερνητική μηχανή μπροστά, τόσο φέρνει πιο κοντά και τις εστίες έντασης και σύγκρουσης με την εξωματική αντιπολίτευση, αφού ήδη από την περασμένη εβδομάδα είναι αρκετά τα μέτωπα που σιγοκαίνε, έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι λογικό, αλλά εάν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα θίγουν την πλειοψηφία, την κοινωνική, ευρεία τμήματα του πληθυσμού, τότε εκεί πέρα δεν θα δούμε πραγματικά σκληρό ροκ, όπως συνηθίζουμε να λέμε από την αντιπολίτευση, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε ο Γιώργος σχετικά με το ότι θα προσπαθεί να ικανοποιήσει και τη μια πλευρά και την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει την ανωτερότητα, την ηθική, την πολιτική ανωτερότητα και να παραδεχτεί ότι για να μπορεί να το κάνει αυτό, σημαίνει ότι έχει παραλάβει μια άλλη χώρα από αυτή που πήρε στα χέρια του Αλέξη Τσίπρας πριν από 4,5 χρόνια. Τότε όχι μόνο δεν ήταν δυνατόν να υπάρχουν φοροελαφρύνσεις, αλλά υπήρχαν πολύ μεγάλα βήματα που έπρεπε να γίνουν στη δημοσιονομική προσαρμογή και δεν υπήρχε και η δυνατότητα να έχουν προηγηθεί 3 πετυχημένες έξοδοι στις αγορές. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη έξοδο στις αγορές και μπορεί λοιπόν να έχει τον κύριο Ρέγκλη αύριο και να του λέει ότι και το 3,5% θα το πιάσουμε που μου λες και εγώ θα προχωρήσω και στις φοροελαφρύνσεις. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και κάτι ακόμα, το οποίο δεν έχουμε ανοίξει την κουβέντα μας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Μετά από αρκετές επιτυχίες που υπήρχαν στην εξωτερική πολιτική, κινδυνεύουμε να περάσει η Τουρκία χωρίς σοβαρές αντιδράσεις και κυρώσεις για την αγορά των S-400. Η Ελλάδα έχει συμφέροντα να μην είναι υπερεξοπλισμένη η Τουρκία και μάλιστα με όπλα εκτός του ΝΑΤΟ. Εγώ ίδιος έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι Αμερικάνοι θα την αφήσουν να περάσει έτσι αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα πρέπει να πιέσει από την πλευρά της για να μην περάσει αυτό το πράγμα έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα το δούμε και στην εξέλιξη του δελτίου μας. Συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί για κυρώσεις σε ό,τι αφορά βέβαια στην Κύπρο και στο Γεωτρύπαν, όχι στους S-400. Αυτό αλλά πάντως ένας κλοιός αρχίζει και σφίγγει σε βάρος της Τουρκίας. Ναι, έχουμε δύο όμως επιθετικές πράξεις Τουρκίας. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι S-400. Που δεν είναι αμυντικό όπλο, είναι ένα όπλο το οποίο πιάνει όλο το Αιγαίο και την Αθήνα ακόμα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο το οποίο δεν είναι. Αρκετά τους συσχετισμούς, ειδικά αν πάρει και τα F-35. Που εντάξει, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τον βασικό ρόλο στην όλη υπόθεση με τους S-400 τον έχει ο ίδιος ο Τραμπ και η Αμερική. Ακούσαμε τον Ερντογάν πριν μερικές ώρες που είπε ότι ο Τραμπ είναι ο μόνος στην Αμερική ο οποίος έχει την δυνατότητα να άρει τις κυρώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι. Εάν η Αμερική δεν είναι αποφασισμένη να συγκρουστεί ευθέως με την Τουρκία, δηλαδή να αλλάξει πλήρως το γεωστρατηγικό της σχεδιασμό για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τότε έχουμε δύο τεινά. Είτε θα τους πάρει και θα είναι έτοιμο πόλεμοι, είτε στην καλύτερη περίπτωση, αν και οι Ευρωπαίοι δεν δείξουν μία πυγμή όσον αφορά την εξωτερική τους πολιτική, να πάμε σε ένα σενάριο ειρηνικής αποθήκευσης. Το έχουμε δει και με τους S-300 το συγκεκριμένο σενάριο. Μάλιστα. Σε 10 λεπτά να πω ότι είναι θέμα, εντάξει, περιμένουμε τον Τραμπ, αλλά άμα τις ρίξει κάποτε ο Ερντογάν, δεν θα τις ρίξει τον Τραμπ. Σε εμάς θα τους ρίξει, είμαστε δίπλα. Σε αυτό συμφωνούμε. Ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ.